Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι στοιχειώδης νομική υποχρέωση, όπως σημείωσε στην Επιτροπή ο Υφυπουργός Οικονομικών, αφού έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενσωματώνει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ΦΠΑ για ενδοκινητικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, παρατείνει το πρόγραμμα Ηρακλής, τροποποιεί τον τοχευτικό κώδικα. Έχει την απόλυτη στήριξη των εκπροσώπων των ελληνικών τραπεζών, που όπως δήλωσαν στην Επιτροπή, το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θα βοηθήσει στην απομείωση των κόκκινων δανείων. Ποιον εξυπηρετεί το πρόγραμμα Ηρακλής, ποιον η απομείωση των κόκκινων δανείων, μπορεί άραγε να ικανοποιούνται οι τράπεζες και οι δανειολήπτες ταυτόχρονα? Να τι σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών για το πρόγραμμα Ηρακλής. Ο Ηρακλής εξυγιαίνει τους συσυλλογισμούς των τραπεζών, αυξάνει την κερδοφορία τους και τους παρέχει έτσι τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο, που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανάκαμψης. Αυτό δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Πώς γεννήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Μεγάλη μάζα των εργατικών λαϊκών οικοκυριών που εξαναγκάστηκε σε τραπεζικό δανεισμό στην περίοδο της ανάπτυξης για να καλύψουν στοιχειώδεις στεγαστικές και καταναλωτικές ανάγκες, τσακίστηκαν στη συνέχεια από την καπιταλιστική κρίση. Τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν με τα μνημόνια και τα εκατοντάδες μέτρα, την ανεργία, τις μειώσεις μισθών, την φορολογία. Έτσι οδηγήθηκαν στην απόγνωση. Είναι αυτοί που πλήρωσαν τη δεκαετή κρίση και συνεχίζουν και με τη νέα να πληρώνουν τις συνέπειες αυτής της αγιάτρευτης αρρώστιας αυτού του συστήματος της δικτατορίας των μονοπωλίων του καπιταλισμού. Οι κυβερνήσεις σε συνέχεια η μία της άλλης έβαλαν και βάζουν απέναντι το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των αυτοπεσχολουμένων, των επαγγελματοβιοτεχνών, των εμπόρων, των βιοπαλιστών αγροτών για να στηρίξουν τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή την πολιτική την παρουσιάζεται πότε ως αναδιαρθρώσεις, πότε ως μεταρρυθμίσεις και πότε ως εξυγχρονισμό. Ο συνδυασμός όλων των μέτρων ενάντια στις εργατικές λαϊκές οικογένειες για να προστατευτούν οι μονοπωλιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι οδήγησαν στην εκτόξευση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν να οδηγηθεί μεγάλος αριθμός εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων στην εξαθλίωση. Να μην μπορούν να πληρώσουν τους δυσβάστατους φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές, οι επαγγελματίες και οι αυτοπεσχολούμενοι, εξαιτίας βέβαια και των ανατροπών στο ασφαλιστικό σύστημα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οδηγήθηκαν σε σημείο να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που είχαν πάρει ακριβώς την περίοδο της ανάπτυξης για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες που δεν μπορούσαν να τις καλύψουν με το εισόδημά τους. Γιατί ακριβώς με τα εισοδήματά τους δεν μπορούσαν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, όπως είπαμε, και ο επαγγελματίας την παραγωγική δραστηριότητα, όπως και ο αγρότης. Η πίεση των τραπεζών πριν την κρίση ήταν τεράστια, στο να αντιοχετεύουν τη ρευστότητα και τα προσφερευμένα κεφάλαια προς δανεισμό. Ποιος δεν θυμάται τις προσπάθειες που έκαναν οι τράπεζες να δώσουν δάνεια, είτε υπήρχε ανάγκη είτε δεν υπήρχε. Ήταν μια προσπάθεια να μην εκδηλωθεί η κρίση υπερσυσσόρευσης στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Εκδηλώθηκε λίγο αργότερα σε μεγαλύτερο βάθος με απώλεια του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πάνω από 25% από το 2009 έως το 2017. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην προτεραιότητά τους έθεσαν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ως προϋπόθεση για να μπορέσει να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών, να εξυγιανθούν οι τράπεζες και να υπάρξει σταθεροποίηση και σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτός ήταν και ένας στόχος, ήταν και ο στόχος όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου και όχι η ανακούφιση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων από τα τεράστια μη εξυπηρετούμενα ιδιωτικά χρέη που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς ακολούθησαν μέτρα για το πώς θα διευκολυνθούν οι πληστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σε βάρος των στεγαστικών δανείων και των επαγγελματικών δανείων. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η φαινομενική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξαιτίας του Ηρακλή έχει μεταφερθεί από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα διάφορα φαντς, στα αρπακτικά όπως είχαν χαρακτηριστεί το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή όμως η μεταφορά δεν έχει απαλλάξει τα λαϊκά στρώματα από το υψηλό ιδιωτικό χρέος.
Αντίθετο, υψηλό ιδιωτικό χρέος παραμένει στις πλάτες του λαϊκού στρωμάτου. Μια δεύτερη αιτία της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η διαγραφή δανείων που έχουν κάνει οι τράπεζες όλο το προηγούμενο διάστημα και επί της σημερινής και επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ως ΚΚΕ έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό και την Ένωση Τραπεζών να γνωστοποιήσουν ποια δάνεια διαγράφηκαν και τι είδους δάνεια ήταν αυτά που διαγράφηκαν την τελευταία δεκαετία. Τι ύψους ήταν, ποιους κλάδους αφορούσαν. Μέχρι τώρα υπάρχει άρνηση να δοθούν αυτά τα στοιχεία. Είναι καθαρό ότι έχουν διαγραφεί επιχειρηματικά δάνεια και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχει διαγραφεί στον τύπο, αφορούν δάνεια του εφοπλιστικού κεφαλαίου, μεγάλων ομίλων του τουρισμού, άλλου είδους επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Από τη μια μεριά τα επιχειρηματικά δάνεια τα διαγράφεται και από την άλλη τα στεγαστικά δάνεια και τα επαγγελματικά, όχι μόνο δεν συζητάτε τη διαγραφή, αλλά αντίθετα κεφαλαιοποιείτε τους στόκους και προχωράτε σε πληστηριασμούς, καταργώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας. Να θυμίσουμε ότι έχει μετατρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ιδιώνυμο αδίκημα την παρεμπόδιση των πληστηριασμών από το Λαϊκό Κίνημα και βεβαίως συνεχίζει να διατηρεί αυτόν τον νόμο η Νέα Δημοκρατία. Ο νέος στοχευτικός κώδικας που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση ήρθε να επιταχύνει τις διαδικασίες των πληστηριασμών και να ξεπεράσει τις οποιασδήποτε δυσλειτουργίες υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, διευκολύνοντας τη διαχείριση των κόκκινων δανείων προς όφελος των αρπακτικών που έχουν σήμερα στην κατοχή τους. Με το πρόγραμμα Ηρακλής δίνονται κρατικές εγγύησεις στις τράπεζες για τη μεταφορά αυτών των κόκκινων δανείων στα φαντς. 12 δις, λέει, με βάση αυτό το σχέδιο νόμου, θα δοθούν αυτή την περίοδο σαν εγγύησεις. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι δεν θα καταπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις, άρα και δεν θα αυξήσουν το κρατικό χρέος. Αυτός ο σχεδιασμός εξυπηρετεί τις τράπεζες και τα κοράκια που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Στόχος αυτός δεν είναι άλλος παρά να επιταχυνθεί η διαδικασία των πληστηριασμών. Αυτό έρχεται να λύσει και ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 250.000 πληστηριασμοί ετοιμάζονται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Στην πλειοψηφία αφορούν στεγαστικά, επαγγελματικά και δάνεια των αγροτών. Το αποτέλεσμα του νέου πτωχευτικού κώδικα θα είναι η διευκόλυνση των πληστηριασμών, αλλά και η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, με συγκέντρωση της γης, με αλλαγή χρήσης, για να υλοποιηθεί η πολιτική για την πράσινη μετάβαση και στον τομέα της ενέργειας, με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, ακόμα και σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό διευκολύνεται από τους πληστηριασμούς. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός με το νομοσχέδιο είναι ακριβώς να εξυπηρετηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και με το σχέδιο Ηρακλής και με το νέο πτωχευτικό κώδικα σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν πάρει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις έγιναν για τις τράπεζες σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Δόθηκαν 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταφέρθηκαν σε κρατικό χρέος, το οποίο κι εσείς, η Νέα Δημοκρατία, όπως και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα να το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το σχέδιο Γέφυρα 1 και 2 της σημερινής κυβέρνησης ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις τράπεζες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μια σειρά δανείων και να μην υπάρξει έκρηξη λόγω της νέας καπιταλιστικής κρίσης των κόκκινων δανείων. Όμως η γενοδορία του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων προς τις τράπεζες που είναι μεγάλη ανταποδίδεται από τις τράπεζες με κλείσιμο υποκαταστημάτων. Έως και 50% έχουν μειωθεί τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών και πάνω από 45% έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι στις τράπεζες. Είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει, κύριε Υφυπουργέ, σε σχέση με το κλείσιμο υποκαταστημάτων και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι, αγρότες, συνταξιούχοι, επαγγελματίες σε όλες αυτές τις περιοχές που υποχρεώνονται να ταξιδέψουν χιλιόμετρα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από άλλα
υποκαταστήματα τα οποία υπάρχουν στις περιοχές τους. Πέρα από αυτό, οι τράπεζες ανατρέπουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, εντατικοποιούν τη δουλειά τους. Συνεχίζουν μέσω της ψηφιοποίησης να εξαγγέλουν προγράμματα οικειοθελών αποχωρήσεων. Η τράπεζα περιώσει ήδη 6.500, πέρα από τις 1.000 που είχε κάνει το 20, και συνεχίζουν βέβαια και οι υπόλοιπες τράπεζες στην ίδια κατεύθυνση. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ' επέκταση του ιδιωτικού χρέους ή θα γίνει προς όφελος των τραπεζών ή θα γίνει προς όφελος των υπερχρεωμένων οικοκυριών, των επαγγελματιών και των αγροτών. Δεν υπάρχει μέση οδός. Δεν μπορεί και οι μεν και οι δε να μπορούν να ικανοποιούνται από αυτό το σχεδιασμό. Ήδη με το σχέδιο Ηρακλής, αλλά είτε και με το σχέδιο Bad Bank, όπως δηλώνουν εδώ οι άλλες δυνάμεις, εξυπηρετούνται οι τράπεζες. Μεταφέρονται τα βάρη της διαχείρισης στα υπερχρεωμένα λαϊκά στρώματα, στους φορολογούμενους. Το ΚΚΕ έχει δηλώσει, έχει παλεύει γι' αυτό, είναι με την προστασία των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, γι' αυτό και έχει καταθέσει βέβαια εδώ αρκετές προτάσεις με την θέση ότι θα πρέπει να προστατευτούν και να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών. Ο Υφυπουργός βέβαια στην Επιτροπή εξήγησε τι σημαίνει ρεαλιστική πρόταση και λέει ότι αυτή είναι αυτή που συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο λαός μας πλήρωσε και πληρώνει πολύ ακριβά αυτόν τον ρεαλισμό. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η πρόταση νόμου του που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Πολλές φορές απορρίφθηκε βέβαια από όλους σας με το επιχείρημα ότι δεν αντέχει οικονομία την ώρα που ψηφίζεται συνεχώς προνόμια και απαλλαγές το κεφάλαιο. Η διέξοδος η οποία μπορεί να υπάρξει για να ανακοψούν τα λαϊκά στρώματα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το τεράστιο μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος, είναι το γενναίο κούρεμα. Όχι μόνο οι τόκοι, αλλά και κεφάλαιο για στεγαστικά δάνεια, για τα επαγγελματικά και κτηνοτροφικά και καλλιεργητικά δάνεια για τους αγρότες. Αυτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, που την έχει καταθέσει και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στη Νέα Δημοκρατία, την έχετε απορρίψει. Και αυτό θα πρέπει να το πάρουν υπόψη όλοι αυτοί που είναι σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Εκτός από το γενναίο κούρεμα του συνόλου των τόκων, αλλά και κεφαλαίου των δανείων, έχουμε απαιτήσει και την πλήρη προστασία από τους πληστηριασμούς των σπιτιών που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Καθώς και την πλήρη προστασία από τους πληστηριασμούς όλων των απαραίτητων μέσων για τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων, των εμπόρων, των βιοτεχνών, καθώς και των βιοπαλιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων. Οι προτάσεις βέβαια του ΚΚΕ είναι στον αντίποδα της πολιτικής σας. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με τα μέλη του, τις δυνάμεις του, να στηρίζει όλους αυτούς που έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, να μην υπάρξουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις, να στηριχθεί η πρώτη κατοικία και τα εργαλεία δουλειάς των επαγγελματιών. Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου γιατί είναι ενάντια τους.